Ότι θα συμμετάσχετε στο ντάτσινγκ φέτος. Δεν θα είστε κριτής. Ότι θα εξασκήσετε τις χορευτικές σας ικανότητες. Ναι, ναι, αυτό το έμαθα κι εγώ. Αλλά μου είχα πει, επειδή εσείς δεν δεχτήκατε να χορέψετε, αυτή ήταν μια άλλη βρώμα που κυκλοφόρησε, ότι θα έπαιρνα εγώ τις θέσεις σας. Όχι, προς Θεού. Αλλά εσείς γιατί δεν χορεύετε στο dancing? Εγώ, γιατί, εγώ δεν το έχω. Εγώ βλέπω ότι έχετε όλα τα προσόντα, λιγερόκορμος, μακριά πόδια, τακ, 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 τακ. Λοιπόν, γιατί δεν χορεύετε? Τώρα, αντικειμενικά, εγώ τώρα σας φαντάζομαι σε ένα πολύ ωραίο τρυφερό ταγκό και σε ένα τρελό ροκ, ας πούμε. Αντικειμενικά τώρα, δηλαδή, ναι. Είστε πάρα πολύ έμπειρος και λόγω του dancing και λόγω της... Μ' αρέσει αυτός ο πληθυντικός, είναι καταπληκτικός. Φίλες και φίλοι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Σε ένα στούντιο ραδιοφωνικό γνωριστήκαμε για πρώτη φορά. Και έβρεχε και πάρα πολύ έξω. Καλή ώρα σαν και σήμερα. Σαν και σήμερα, ναι. Και μου έκανε εντύπωση αυτός ο τρελός, ρομαντικός και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Λοιπόν, να μιλάμε στον Νικό Αλέξη μου. Έτσι έβλεπε. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, για να αισθανόμαστε και καλύτερα και πιο άνετα. Λοιπόν, αντικειμενικά τώρα. Τώρα με τον Ελληνικό ξεχάσαμε τη λέξη. Όχι, όχι, με την εμπειρία σου. Ναι, ναι. Μάτι, πιστεύεις δηλαδή ότι θα ήμουν καλό στο dancing, εγώ δηλαδή, πώς με βλέπεις? Εγώ πιστεύω ότι θα ήσουν καλό. Φυσικλή δηλαδή. Φυσικλή, το ξέρεις ότι είσαι καλό, ναι. Λεπτόκορμος και τα λοιπά, θα ήσουν καλό. Έχεις το νεύρο μέσα σου, έχεις την νιά μέσα σου. Οπότε νομίζω θα ήσουν καλό. Μου φαίνεται βουνό πάντως, δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο πραγματικά. Δηλαδή... Ναι, αλλά δεν ξέρεις, νομίζω κάτι ο ποίημα που λέει ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα πέρα από τα βουνά. Τι κρύβεται πέρα από τα βουνά, πίσω από τον ορίζοντα. Λοιπόν, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, φτάσει μέχρι εκεί που δεν μπορείς. Ακριβώς. Και εσύ μπορείς πολλά. Ποιος πιστεύεις όλο αυτό το διάστημα, τέσσερα χρόνια, έχεις περάσει τέσσερα χρόνια. Τρία. Πάμε για τέταρτο με το καλό.